Στη σύνδεσή μας. Καλημέρα κύριε Πατέρα. Γεια σας κύριε Πατέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Αντωνοπούλου. Καλημέρα κύριε Οικονόμου από την πατρίδα σας. Να είστε καλά. Και ευχαριστώ τον κύριο Πρωτοσάτη, ο οποίος με κάλυψε σε πολύ μεγάλο σημείο των θέσεων που εγώ θα σας πω. Για να πάω στην αρχή κύριε Πατέρα, ένα λεπτό, γιατί βρεθήκατε σε μια δίνη μιας κατάστασης. Θέλουμε να μας πείτε αν ήταν δική σας πίεση αυτή να πάτε στο νοσοκομείο αυτό. Γιατί αυτό γράφεται στον τύπο, ότι εσείς είχατε μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και σας είχε υποσχεθεί τη θέση αυτή, εάν και εσείς παλέψετε για τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι έγινε. Πώς βρεθήκατε στη θέση αυτή? Κοιτάξτε κάτι. Έγινε μια προκήρυξη το Σεπτέμβριο, στις 16 Σεπτεμβρίου, η οποία δεν έθετε ούτε ηλικιακό περιθώριο, ούτε και εντοπιότητα. Θεώρησα καλό ότι μέσα στα πλαίσια αυτά μπορώ και εγώ δημοκρατικότητα να διεκδικήσω μια τέτοια θέση. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς όμως, επειδή κυρία Αντωνοπούλου, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, σας ακούω, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, να απαντήσω στον κύριο Οικονόμου. Δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία από τις εκλογές τελευταίες και μετά πάσχει από έναν ηλικιακό ρατσισμό, αυτό που ανέφερε ο κύριος Πρωτοσάτης. Και είδαμε πολλά στελέχη παλιά, τα οποία ήταν εκτός γραμμής και πεπειραμένοι άνθρωποι με παιδεία και με μόρφωση. Κύριε Πατέρα, εμείς είμαστε κατά, το είπαμε έτσι κι αλλιώς με τον Άρη καθαρά. Το θέμα μας δεν είναι η ηλικία σας για μας. Το θέμα είναι αν είσαστε ένα προϊόν κολλητών. Εάν δηλαδή βρεθήκατε σε αυτή τη θέση μέσα από πιέσεις κολλητών, τοπικών βουλευτών, άλλων τοπαρχών, παραγόντων ή και του ίδιου του Πρωθυπουργού, όπως γράφετε. Αυτό είναι το θέμα για μας. Όχι, εγώ έκανα την αίτησή μου. Όταν ο πρόεδρος με κάλεσε στο γραφείο του στη Βουλή και συζητήσαμε μαζί, τον παρακάλεσα. Και με ζήτησε να γυρίσω στην Νέα Δημοκρατία. Ζητήσατε αυτή τη θέση, κύριε Πατέρα, τη συγκεκριμένη από τον Πρωθυπουργό? Στην επικοινωνία που είχατε με τον Πρωθυπουργό, του ζητήσατε τη θέση της διοίκησης του νοσοκομείου Καρδίτσας ή και Τρικάλων? Όχι, εγώ παρεκάλεσα τον κύριο Πρωθυπουργό όταν θα γίνει εξουσία και αν θέλει. Πριν τις εκλογές. Ναι, επειδή δεν θα ήθελα να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στα Τρίκαλα, να μου δώσει μία από αυτές τις θέσεις. Τι σας απάντησε και τι απάντησε να μας πει ο Πρωθυπουργός? Τι απάντησε? Δεν διαφώνησε ο κύριος Πρωθυπουργός. Α, δεν διαφώνησε. Μισό λεπτό. Δεν διαφώνησε, είπε δεν διαφωνώ, έμεινε άλαλος, σας είπε μην ανησυχήσετε, τι έκανε? Όχι, 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 συνδεφώνησε. Ότι ναι, θα έχει στο νοσοκομείο δηλαδή. Με τι αντάλλαγμα, κύριε Πατέρα, εσείς θα προσφέρατε τι? Πολιτική στήριξη? Θα γύριζα στη Νέα Δημοκρατία, διότι δεν ήμουν στη Νέα Δημοκρατία. Είχα προσφορήσει στους ΑΝΕΛ. Σωστά. Είχα πάρει χιλιάδες σταυρούς. Και είχα μια δύναμη και είχα ένα στρατό δικό μου στα Τρίκαλα. Άρα τι έγινε, Αλεσβερίση, έγινε εδώ? Του είπατε εσείς, πρόεδρε, εγώ προσχωρώ στη Νέα Δημοκρατία, έχω αυτή τη δύναμη την πολιτική? Με καλέσανε κάτω. Το γραφείο του Πρωθυπουργού με κάλεσε κάτω, διότι με ήθελε τότε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Και πραγματοποίησα το ραντεβού αυτού. Ωραία. Και είπα, θα γυρίσω πίσω, κύριε πρόεδρε, σας βοηθήσω, αφού θέλετε την βοήθειά μου. Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, όταν γίνετε Πρωθυπουργός και μπορείτε και θέλετε, δώστε μου μια απάντηση. Είχατε ζητήσει το ίδιο, συγγνώμη, Άρη, είχατε ζητήσει το ίδιο όταν ήσασταν και στους ανεξάρτητους Έλληνες πολιτευτής, κύριε Πατέρα? Όχι, οι ανεξάρτητοι Έλληνες ούτε μας υπολογίσανε καθόλου. Έτσι λέγεται από την πλευρά των ανεξαρτητών. Ότι φύγατε για αυτό το λόγο, επειδή δεν τοποθετηθήκατε. Όχι, όχι. Είδα τον μπάχαλο που υπάρχει μέσα στους ανεξάρτητους Έλληνες και έφυγα πάνω στον χρόνο. Το 16 εγώ. Παρακαλώ. Γιατί πρέπει να σας δώσω στο νοσοκομείο? Αυτό θέλω να καταλάβω λίγο. Εσείς πήγατε και λέτε να βοηθήσω να έρθετε σε εξουσία. Γιατί το αντάλλαγμα μπορούσε, δεν καταλαβαίνω. Αν μπορούσα με τα προσόντα που έχω να πάρω τη θέση αυτή. Αν ήταν άλλοι άνθρωποι που είχαν περισσότερα προσόντα από μένα και φυσικά θα το χειροκροτούσαν να το πάρουν. Πάντως αυτό που λέτε τώρα, κύριε Πατέρα, ποια είναι η μομφή εδώ τώρα, γιατί συζητάμε? Η μομφή είναι ότι αυτό μοιάζει σαν προϊόν συναλλαγής. Ενώ κανονικά αυτά, ποια είναι η κανονικότητα? Έχουμε εδώ 10 νοσοκομεία να διοικήσουμε. Να βρούμε τους άριστους. Να δούμε βιογραφικά. Να κάνουμε διαγωνισμό. Και να δούμε 10 άνθρωποι για 10 θέσεις. Γιατί πρέπει να είναι σου μου, έλα πρόεδρε, σου δώσω εγώ τους βουλευτές μου, τη δύναμή μου και φτιάξε με εσύ εκεί? Αυτή είναι η μομφή. Κύριε Οικονόμου, εγώ δεν έκανα καμιά τέτοια συναλλαγή, όπως εσείς λέτε. Εγώ έκανα παράκληση. Αν θέλει ο υπουργός και αν νομίζει. Παράκληση, έτσι γίνεται, κύριε Πατέρα. Όταν πας στον πρόεδρο του κόμματος που είναι η υπέρτατη αρχή, παράκληση κάνεις. Δεν του λες, πρόεδρε, θα σου πω εγώ τι θα κάνεις. Έτσι και αν υπήρχε κάποιος άλλος που είχε περισσότερα προσόντα από μένα να τοποθετηθεί, κύριε Οικονόμου. Ναι, γιατί έπρεπε να το ζητήσετε, κύριε Πατέρα. Υπήρχαν βιογραφικά πολλά, όπως ξέρω, στην πατρίδα. Υπήρχαν και άλλα βιογραφικά. Δεν ήταν μόνο το δικό σας, κύριε Πατέρα.
Εδώ στα Τρίκα ήταν το μοναδικό, να το ξέρετε. Συγγνώμη, εσείς είχατε ζητήσει... Ήταν και... το μοναδικό μέσα σε 33 άλλα βιογραφικά συμπιώματα. Εσείς είχατε ζητήσει και τη θέση της διοίκησης του νοσοκομείου Τρικάλων από όπου κατάγεστε και τελικά δόθηκε το νοσοκομείο Καρδίτσας. Όχι, από την προκήρυξη είχαμε δικαίωμα να βάλουμε σε κάθε περιφέρεια δύο νοσοκομεία. Και εγώ προτίμησα να βάλω αυτά τα δύο κοντινά νοσοκομεία. Εκ των υστέρων αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που κάνατε ήταν ένα πλήγμα για την παράταξη, για την Νέα Δημοκρατία. Τι βλέπετε, ήταν λάθος. Κοιτάξτε κάτι. Εγώ αυτόν τον καιρό δέχτηκα μια καταιγίδα από ερωτήματα δημοσιογράφων και από πιέσεις από την τοπική Νέα Δημοκρατία και κυρίως από το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο της πόλεως μας. Mm-hmm. Το οποίο με κυνηγάει από πολλές δεκαετίες. Έφτασα στο σημείο να πω ότι δεν πρέπει να ρίξω βορρά στο στόμα των Λεόντων, τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υγείας. Παραιτηθήκατε μόνο σας ή σας ζητήθηκε η παραίτηση? Όχι, έθεσα την παραίτησή μου στη διάθεση δεν σας του τη ζήτησε Υπουργού ο Υπουργός. Υγείας. Παρακαλώ. Δεν τη ζήτησε ο Υπουργός, ο κ. Κικίλιας. Όχι, δεν ήρθα σε επαφή με τον κύριο Υπουργό εγώ. Δεν σας ζήτησε κάποιος την παραίτησή σας, κύριε Πατέρα? Συζήτησα με ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είχαν τις θέσεις τους. Αλλά εγώ υπέβαλα μόνος μου, έθεσα την παρέτησή μου στη διάθεση. Μιλάτε για τοπικούς εκεί βουλευτές, γιατί λένε κάποιοι ότι έχετε κάποιους κολλητούς εκεί. Δεν ξέρω, λογικό είναι. Βέβαια, τόσα χρόνια είστε στην περιοχή, με κάποιους θα έχετε σχέσεις. Και για σχέση με υπουργό, μάλιστα, έχει γραφτεί. Με ανθρώπους από την κυβέρνηση, κύριε Οικονόμου. Με αυτούς ήρθατε. Αυτοί ήρθατε σε επαφή μαζί μου. Τι έχετε σπουδάσει, κύριε Πατέρα, εσείς? Εγώ είμαι βασικός. Έκανα σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μετεκπαιδεύτηκα στην ψυχολογία και στα παιδαγωγικά και στη διοίκηση στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Μα δεν τίθεται θέμα προσόντων. Ο άνθρωπος έχει ένα εξαιρετικό βιογραφικό. Δεν το συζητάμε. Έχουμε διαβάσει το βιογραφικό σας. Έχω διδακτορικό στην ψυχολογία και στα παιδαγωγικά. Είμαι ο νομαρχιακός σύμβολος, είμαι ο δημοτικός σύμβολος, είμαι αντιπρόεδρος του ΟΜΕ. Κύριε Πατέρα, είπαμε και πριν, ο τρόπος ήταν που διεκδικήσατε αυτή τη θέση. Και γενικά αυτός ο τρόπος πρέπει να φύγει από την πολιτική μας ζωή. Να φύγει από τη μέση αυτό το ρουσφέτη. Κύριε Οικονόμου, όσο και αν θέλετε να δείξετε κι εσείς και εγώ και ο κύριος Πρωτοστάλης ότι πρέπει να φύγει αυτό, δυστυχώς παραμένει. Παραμένει. Εγώ έτσι. Όταν. Ναι, αλλά συμμετείχατε σε αυτό, κύριε Πατέρα. Εσείς είστε η απόδειξη αυτού. Πώς θα φύγει άμα πηγαίνει ο κάθε πατέρας και λέει, κύριε Μητσοτάκη, δώστε μου αυτή τη θέση και εγώ θα στηρίξω? Όχι, το πρόβλημα είναι. Κάνετε λάθος, κυρία Αντωνοπούλου. Δηλαδή. Εγώ δεν πήγα στον κύριο Μητσοτάκη για να του ζητήσω ανταλλάγματα. Εγώ πήγα και με προσεκάλεσε, μου ζήτησε να τον στηρίξω πολιτικά και αυτό τον παρεκάλεσε. Αυτό κύριε Πατέρα. Στα κόμματα όταν είναι στην πόρτα της εξουσίας, συνηθίζεται αυτό που λέμε παλιστρατιά. Ναι, ελάτε αλλά, παιδιά όλοι μαζί εδώ να πάρουμε την κυβέρνηση. Ναι, μισό, αυτό γίνεται. Εκείνος πήγε, ο Πρωθυπουργός του είπε εντάξει στήριξέ με και στο τέλος υπήρξε. Εντάξει, πες ότι έγινε, πες ότι δεν έγινε, αλλά το θέμα μου. Ο άνθρωπος αυτός παρουσιάζει μια σειρά προσόντων. Έτσι, κάποια χαρτιά. Τυπικά. Βεβαίως, μάλιστα. Βεβαίως. Το ζήτημα είναι η επιλογή με ποια κριτήρια γίνεται. Ο κύριος Πρωθυπουργός καλείται να εξηγήσει στην κοινή γνώμη με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή. Ο κύριος Πατέρας. Ναι. Τυπικά ήταν εντάξει τα κριτήρια. Δεν τέθη ηλικιακό θέμα οτιδήποτε αυτό άλλο. Λέω. Δηλαδή, όταν προκυρήσετε η θέση, λέει 1, 2, 3, 4, 5. Τα είχε. Άρα τα πρέπει να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση όταν αναζητεί διοικητή σε νοσοκομείο. Ποια είναι τα όρια. Τι ψάχνει κάποιον που έχει δουλέψει πάνω σε αυτόν τον τομέα. Μπράβο. Ή γενικότερα Μάνα, ένα πτυχίο με ένα μεταπτυχίο. Μπορεί να υπήρχαν όμως και άλλοι άνθρωποι με τα ίδια προσόντα του κυρίου Πατέρα που δεν ήταν δικά μας. Στα Τρίκαλα δεν υπήρχαν στην Καρδίτσα, όπως ξέρω. Λέει ότι στα Τρίκαλα δεν υπήρχε. Ναι, θα το δούμε και αυτό. Είναι προφανές. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, έχουμε να δούμε πώς. Πώς τοποθετούμε, με ποια κριτήρια τοποθετούμε τον διοικητή στο νοσοκομείο. Επομένως τώρα, κύριε Πατέρα. Και ποιοι τοποθετούν, κύριε Πρωτοσάτε. Και ποιοι κάνουν αυτές τις επιλογές. Οι οποίες, δηλαδή, κατά την άποψή μου, βλάψανε και την Νέα Δημοκρατία και εμένα. Άρα, και άρα λέτε, ήταν λάθος και η δική σας επιλογή και άλλες επιλογές. Έχω την αίσθηση ότι ναι. Είστε σε θέση να γνωρίζετε από ποιον θα αντικατασταθείτε, κύριε Έχει Πατέρα. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Συγγνώμη, σε όλο το ένα άνθρωπο που επιλέγεται μέσα από το κόμμα λέει ότι ήταν βλαπτικό αυτό τελικά. Ναι, το λέω. Προφανώς. Όχι, χαίρομαι. Να μας το πει και αυτό. Χαίρομαι που το ακούω. Επειδή έχουν ακουστεί ήδη πάρα πολλά, ξέρετε ποιο θα σα αντικαταστήσει, έχετε ακούσει? Λέγεται για ένα άτομο εδώ, αλλά δεν ξέρω ποιον. Τοπικό, από εκεί. Από εδώ, από τα Τρίκαλα. Κολλητός και αυτός είναι κανένας άλλος άνθρωπος. Κοντά στη Νέα Δημοκρατία.
Κύριε οικονόμου, συγγνώμη, ναι, δεν ήμουν κολλητός με κανέναν. Όχι, τώρα δεν το λέω. Δεν το λέω για να σα προσβάλλω. Πολιτικό κανένας. Κύριε πατέρα. Ένα λεπτό. Κύριε πατέρα. Μην θέλετε τη λέξη κολλητός συνέχεια. Όχι, όχι, όχι. Δεν αναφέρομαι σε εσάς, κύριε πατέρα. Λέω αν ο άλλος που θα επιλεγεί είναι τίποτα κολλητός ή φίλος, συγγενής, κουμπάρος, συνυφάδα, δεν ξέρω τι είναι. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Λοιπόν, από το κακό στο χειρότερο θα πει κανείς. Για να διοικήσεις ένα νοσοκομείο σε μια χή περίοδο, κύριε πατέρα, για να διοικήσεις ένα νοσοκομείο. Στο χείριστο. Στο χείριστο. Εγώ παρακολουθούσα τα θέματα. Είστε και γυμνασιάρχης, επομένως, σωστά το λες. Ήμουν ο μοναδικός ο οποίος συμπαραστάθηκα και στους γιατρούς και στους νοσηλευτές. Κύριε πατέρα. Κύριε Πρωτοσάντη, δεσμεύω ότι η οικογένειά μου όλοι εκτός από μένα είναι μέσα στο σύστημα της υγείας. Σύμφωνοι. Αλλά για να διοικήσει ένα νοσοκομείο. Και τα παιδιά σας γιατροί, από ό,τι διάβασα. Τα δύο παιδιά σας είναι γιατροί. Και η κόρη μου φαρμακοποιός. Για να διοικήσει ένα νοσοκομείο πρέπει να είσαι και κομματικός της κυβερνήσεως που το κόμμα είναι στην εξουσία. Κοιτάξτε, κύριε Βαρουσάτη, όταν διαφωνείς με το πρόγραμμα υγείας μιας κυβερνήσεως, δεν είναι δυνατόν να ζητάς. Αυτό να είναι το πρόβλημα για μένα, κύριε πατέρα, αλλά σε άλλη φορά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γεια σας. Κύριε πατέρα, σας ευχαριστούμε πολύ και για τα λόγια σας και για την ειλικρίνειά σας. Και εγώ χάρηκα. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς στον πατέρα. Χαιρετισμούς. Σας τα καλά.